Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ειδήσει της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Με το δελτίο τιμών στα καύσιμα ξεκινάμε και σήμερα, καθώς η Αχαΐα είναι στις πρώτες θέσεις στη λίστα με τις ακριβότερες τιμές. Το γεγονός βέβαια προβληματίζει ιδιαίτερα τους πολίτες, καθώς έχουν περιορίσει τις μετακινήσεις τους στις άκρως απαραίτητες. Η τιμή της αμόλυβδης στα πρατήρια υγρών καυσίμων στην Αχαϊκή πρωτεύουσα έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Οι αυξήσεις φτάνουν στο 15% στην αμόλυβδη και 17,5% στο ντίζελ από τις αρχές του πολέμου στην Ουκρανία. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έφη. Αυτά τα ποσοστά που δίνεις αναφέρονται σε μία περίοδο χρονική από τα τέλη Φεβρουαρίου, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή δύο μισή μήνες περίπου. Από την έναρξη δηλαδή του πολέμου στην Ουκρανία. Φαντάσου τι έχει γίνει και πόσες αυξήσεις έχουν επιβληθεί συνολικά από την περσινή χρονιά, μέσα σε περίοδο ενός χρόνου δηλαδή, όταν ήμασταν εν μέσω πανδημίας, όταν ξέραμε ότι όλες οι δραστηριότητες οικονομικές ήταν υποτονικές και ως εκ τούτου σε παγκόσμια κλίμακα υπήρχε και μια μεγάλη μείωση των τιμών στα καύσιμα λόγω αυτής της οικονομικής αδράνειας. Όταν αρχίσαμε να βγαίνουμε σιγά σιγά από την καραντίνα, παράλληλα αυξήθηκαν οι οικονομικές δραστηριότητες, η ζήτηση για καύσιμα και παράλληλα και οι τιμές στο πετρέλαιο και τη βενζίνη. Είχαμε και την κατάσταση με την εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία. Όλα αυτά φούντωσαν την πυρκαγιά και φτάσαμε εδώ που είμαστε σήμερα, με τις τιμές των καυσίμων να έχουν σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Η Αχαΐα, όπως είπες και εσύ σωστά, βρίσκεται στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις. Σήμερα η Αχαΐα, να πούμε ότι έχει η μέση τιμή στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης είναι ακριβώς στη μέση τιμή που υπάρχει και πανελλαδικά, δηλαδή περίπου στα ίδια επίπεδα. Βρισκόμαστε σχεδόν στο 2,19 ως μέση τιμή, έτσι, όχι ανώτερη, γιατί η ανώτερη μπορεί να φτάνει ακόμα πιο ψηλά. Η μέση όμως τιμή για την αμόλυβδη είναι στο 2,19 σχεδόν στην Αχαΐα. Επίσης η αμόλυβδη των 100 οκτανίων στα 2,35, αλλού έχουμε δει να φτάνει και τα 2,5 ευρώ και τα 2,60 ακόμα στα ορεινά δηλαδή των Καλαβρίτων και το ντίζελ κίνηση στο 1,91. Αυτές οι τιμές καταλαβαίνεις ότι καθιστούν πλέον προβληματικοί και απογοητευτικοί αλλά και αποτρέπουν. Είναι τιμές απαγορευτικές, ναι, για τους πολίτες. Σίγουρα, βέβαια, και εδώ το ζήτημα είναι επειδή δεν έχουμε παράλληλα κάποιες αυξήσεις στους μισθούς και στις απολαβές τουλάχιστον των μισθωτών, για να πούμε ότι συμπληρώνουν αυτή την ανατίμηση στα καύσιμα βάζοντας περισσότερη ποσότητα, καταλαβαίνεις ότι οι ποσότητες παραμένουν οι ίδιες. Το θέμα είναι ότι μειώνονται παράλληλα οι μετακινήσεις και αυτό έχει μεγάλη επίπτωση και στις επιχειρήσεις αλλά και γενικότερα στην οικονομία. Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το ράλι δηλαδή στις τιμές των καυσίμων και να πούμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα καλοκαίρι όπου κάθε καλοκαίρι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι σημειώνονται αυξάνονται οι μετακινήσεις και κατά συνέπεια η ζήτηση και οι τιμές θα είναι φυσικό επόμενο να δούμε ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις για να τιμήσεις όπως εκτιμούν βέβαια τουλάχιστον οι πρατηριούχοι. Να σου πω εδώ πέρα τα επίπεδα των αυξήσεων που έχουν σημειωθεί από πέρσι. Για να δούμε λίγο τα μεγέθη, πώς έχουν διαμορφωθεί. Από πέρσι τον Ιανουάριο, από τον Ιανουάριο του 2021, έχουμε στο 47% την απλή αμόλυβδη, η αύξηση δηλαδή, η ανατίμηση, στο 40% η 100 οκτανίων και στο 57% στο πετρέλαιο κίνηση, στο ντίζελ. Αντιλαμβάνεσαι πόσο μεγάλες είναι οι διαφορές σε σχέση με την περσινή περίοδο. Εκεί δηλαδή, όπως είχαμε εντός εισαγωγικών συνηθίσει σε υποτονικές οικονομικές δραστηριότητες, παράλληλα βλέπαμε για τα καύσιμα πολύ χαμηλά τις τιμές τους στα πρατήρια και σε σύγκριση με την παρούσα κατάσταση, με τη σημερινή, τι γίνεται και τι συμβαίνει γύρω μας. Όλα αυτά τα ζούμε καθημερινά. Σωτήρη, τώρα το ερώτημα είναι αν αυτό το κύμα ακρίβειας έχει και αντίκτυπο στην κυβέρνηση ή μέχρι στιγμής δεν ακουμπάει και δεν μιλάμε για φθορά και για μεγάλη φθορά. Όλα αυτά θα λέγαμε συγκεντρωτικά, όλα αυτά τα ζητήματα, η ακρίβεια γενικότερα, το φαινόμενο της ακρίβειας, σίγουρα έχει επιπτώσεις πολιτικές και στον πολιτικό κουμπαρά της κυβέρνησης.
στο τι δηλαδή ως αποκομίζει ως αποτέλεσμα από όλη αυτή την κατάσταση. Αυτό σίγουρα το έχει αντιληφθεί και το βλέπουμε και εμείς και στις δημοσκοπήσεις έτσι όπως καταγράφονται και που παρουσιάζονται το τελευταίο διάστημα. Άλλωστε θα πούμε εδώ ότι τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση με τις επιδοτήσεις στην ενέργεια και στα καύσιμα, όσο και αν μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση που υπάρχει σήμερα, δείχνουν τουλάχιστον ότι η κυβέρνηση προσπαθεί έστω με έναν τρόπο να δώσει κάτι στην κοινωνία, έτσι ώστε να απορροφήσει κατά κάποιο τρόπο ένα μέρος του κύματος της κοινωνικής αντίδρασης. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι δεν φαίνεται να ανακόπτεται αυτό το κύμα της αντίδρασης και σίγουρα είναι ένας προβληματισμός που ήδη έχει φτάσει στο μαξίμου αυτό το ζήτημα της ακρίβειας και σίγουρα θα δούμε το επόμενο διάστημα να δούμε πώς θα το διαχειριστεί αυτό στο πρακτικό επίπεδο, στο επίπεδο της καθημερινότητας, γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, με μια επιδότηση των 45 ευρώ, 40-45 ευρώ για ένα τρίμηνο, είναι ένα, θα λέγαμε, κάποιοι το χαρακτηρίζουν μπορεί και κοροϊδία, έτσι, γιατί δεν φτάνουν ούτε για τη μετακινήση της μιας εβδομάδας τουλάχιστον για κάποιους, όχι για τρεις μήνες, έτσι. Βέβαια εδώ μπαίνουν και άλλα ζητήματα. Η πιο δραστική για κάποιους παρέμβαση θα έπρεπε να είναι η μείωση των φόρων στα καύσιμα. Εδώ να σου δώσω δύο πληροφορίες, Έφη, για να αντιληφθούμε πόσο είναι το μέγεθος, το πόσο επηρεάζουν οι φόροι στις τιμές των καυσίμων και γιατί υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές μεταξύ της Ελλάδας και άλλων χωρών που βλέπουμε, για παράδειγμα στην Κύπρο, γιατί η βενζίνη εκεί έχει 1,5 και 1,60 ευρώ και εδώ έχει φτάσει στο 2,20 και. Να πούμε ότι ο φόρος, ο ΦΠΑ, είναι στο 24% στην Ελλάδα και ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στις βενζίνες και στα πετρέλα διαμορφώνεται στα 700 και στα 410 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό, σύμφωνα με τους βενζινοπόλες, αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό περίπου γύρω στο 60%, 60-65% επιβάρυνση στην τελική τιμή στον καταναλωτή. Όλα αυτά παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην τελική διαμόρφωση της τιμής και αν δεν υπάρξει εκεί μια παρέμβαση, δεν θα δούμε κάποια ουσιαστική και δραστική μείωση στις τιμές των καυσίμων. Γι' αυτό λοιπόν ζητούνται παρεμβάσεις και μάλιστα άμεσα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Σωτήρη, για το ίδιο θέμα, όπως είχαμε πει και χθες, κυρίες και κύριοι, ο πληθωρισμός έχει ξεπεράσει το 10,2% τον Απρίλιο, τον περασμένο μήνα, φτάνοντας στα επίπεδα του 1994. Έχει τεινάξει στον αέρα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς με το μεγαλύτερο πλήγμα, βέβαια, να υφίστανται τα φτωχότερα νοικοκυριά. Οι μηνιαίες δαπάνες για τρόφιμα, θέρμανση, ηλεκτρικό, μεταφορές και ενίκιο ξεπερνούν το μηνιαίο εισόδημα. Οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός ήρθε για να μείνει. Δυστυχώς ο πληθωρισμός ήρθε για να μείνει το 22, εκτιμώ θα μείνει και ένα μεγάλο μέρος του 23, με διάφορες αυξομοιώσεις ή επεκτάσεις που θα έχουν σχέση με το κόστος χρήματος, το ενεργειακό κόστος και ούτω καθεξής. Στα επίπεδα του 1994 εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, φτάνοντας το 10,2% και ξυπνώντας εφιαλτικές μνήμες, όταν ο τιμάριθμος καταβρόχθιζε το διαθέσιμο εισόδημα αλλά και τις αποταμιεύσεις των Ελλήνων. Η ενεργειακή κρίση, η εκτείναξη των τιμών των καυσίμων αλλά και η διαταραχή στην εφοδιαστική αλυσίδα εκτείναξαν τις τιμές παγκοσμίως, με τους Έλληνες καταναλωτές αλλά και τις επιχειρήσεις να νιώθουν στο πετσί τους τις συνέπειες. Ο πληθωρισμός είναι ένα περίεργο τέρας. Είναι ένα τέρας που κινείται με την ψυχολογία. Τι εννοώ? Εννοώ ότι τα σημάδια τα είχαμε από πέρσι τον Νοέμβριο περίπου. Όχι μόνο οι εγχώριοι αναλυτές, αλλά και στο εξωτερικό, μάλλον επέλεξαν να τα αγνοήσουν. Ο πληθωρισμός ήταν εκεί και είναι ένα κομμάτι του πληθωρισμού το οποίο δεν έχει σχέση με την κρίση στην Ουκρανία και την πετρελαϊκή κρίση. Αυτή ήρθε και ενέτεινε τα προβλήματα. Οι τιμές της βενζίνης καταγράφουν ιστορικό υψηλό. Οι διεθνείς τιμές των τροφίμων καταγράφουν ιστορικό υψηλό 60 ετών, ενώ το φυσικό αέριο αλλά και το πετρέλαιο διαπραγματεύονται σε πολυετή υψηλά. Αυτά τα 10 χρόνια άφησαν πολλά προβλήματα και πολλές στρεβλότητες, δυσκολίες δηλαδή, όπου σε κατάσταση όπως είναι αυτή που βιώνουμε τώρα, πληθωρισμών, ψηλών ενεργειακού κόστους και ούτω καθεξής, αυτές οι στρεβλότητες εντείνουν το πρόβλημα, δημιουργώντας, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι στην καθημερινότητά μας, ασφυκτικές συνθήκες. Η τέλεια καταιγίδα που έχει διαμορφωθεί πάνω από την παγκόσμια αλλά και την ελληνική οικονομία έχει άμεσο αντίκτυπο σε όλους, είτε πρόκειται για νοικοκυριά είτε για επιχειρήσεις. Τα προβλήματα σήμερα τα αντιμετωπίζουμε πολύ μεγαλύτερη ένταση παρά θα τα αντιμετωπίζαμε εάν είχαμε κάνει εδώ και 10 χρόνια, εδώ και 20 χρόνια,
αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει. Ουσιαστικά, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς σε απόλυτους αριθμούς, χρειάστηκαν λίγοι μήνες για να επιστρέψει ο πληθωρισμός στα επίπεδα του 1994, διαγράφοντας τα 20 και πλέον χρόνια του ευρώ και θυμίζοντας μια οικονομία άλλων εποχών. Νέες αυξήσεις πρώτων πυλών για την πιο αγαπημένη συνήθεια των Ελλήνων. Ο καφές έχει αρχίσει να εμφανίζει τα πρώτα σημάδια κάμψης στην κατανάλωσή του, καθώς τινεί μετά τον παράζα να τιμήσω να μετατραπεί σε είδος πολυτελείας. Σωτήρι, μας κόβουν και τον καφέ. Έτσι όπως οδηγούνται τα πράγματα, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον αν δεν το κόψουμε, σίγουρα θα το μειώσουμε. Έτσι, γιατί ανατιμήσεις και εδώ βλέπουμε ότι έρχονται μία μετά την άλλη. Το take away έχει και αυτό ανατιμηθεί το τελευταίο διάστημα, το οποίο ήταν μία φθηνή σχετικά, θα λέγαμε, ένα φθηνό έξοδο στην καθημερινότητά μας, ένας καφές στο χέρι και συνέχεια στο δρόμο μας για τη δουλειά ή στο πόδι. Και αυτό με τη σειρά του έχει φτάσει, αν το πάρουμε με delivery, κοντά στα 2 ευρώ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όχι παντού, αλλά τώρα σίγουρα σε ορισμένες περιπτώσεις. Εδώ να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα δεν το έχουμε αντιληφθεί. Ο καφές έχει επιβαρυνθεί όχι απλά από τις ανατιμήσεις και μόνο, αλλά και από το τέλος για τη χρήση των πλαστικών. Mm-hmm. Μπήκε και ένα δεκάλεπτο δηλαδή στο ποτήρι και στο καπάκι μαζί. Και καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά μαζί συνολικά και μαζεμένα επιβαρύνουν σημαντικά ένα φθηνό προϊόν, το οποίο ζούσαμε με αυτό στην καθημερινότητά μας και μας συντροφεύει συνέχεια και πρωί και απόγευμα για πολλούς από εμάς. Να δώσουμε ένα στατιστικό. Από την αρχή της χρονιάς έχουμε αυξήσεις ανατιμήσεις στον καφέ 7,1%, το οποίο κυμαίνεται σε απόλυτους αριθμούς από 50 λεπτά μέχρι και 2 ευρώ στο κιλό. Αυτό για την ευρεία κατανάλωση, η οποία από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον στο ράφι του σούπερ μάρκετ, όπως είπαν οι ειδικοί σε συνέντευξη τύπου που δώσαν χθες οι εκπρόσωποι δηλαδή της βιομηχανίας καφέ στην Ελλάδα, έχει ήδη παρουσιάσει μια κάμψη στις πωλήσεις στο ράφι. Αντίστοιχη κάμψη δεν έχει παρατηρηθεί ακόμα στην εστίαση, η οποία είναι και η βαριά βιομηχανία εκεί που γίνεται και ο μεγάλος ο τζίρος στον καφέ, γύρω στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα το χρόνο. Αντιλαμβάνεσαι πόσο μεγάλη οικονομική δραστηριότητα. Γι' αυτό εξήγεται και το γεγονός για τα τόσα πολλά καφέ που βλέπουμε και στην Πάτρα. Είναι εντός εισαγωγικών, θα λέγαμε και αυτή, μία βιομηχανία, εντός εισαγωγικών πάντα, λόγω του τζίρου που κινεί. Και τουλάχιστον στην Πάτρα θα λέγαμε ότι κινείται ένας τζίρος γύρω στα 100 εκατομμύρια το χρόνο από το χώρο της εστίασης. Μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά. Βεβαίως. Τις καλές εποχές βέβαια, τότε που δεν είχαμε τον κορονοϊό και τα καταστήματα που έκλειναν, τότε κινείται ένας τζίρος που έφτανε ακόμα και τα 100 εκατομμύρια το χρόνο από τις καφετέρειες στην Πάτρα. Τώρα, το θέμα είναι σοβαρό γιατί έχουν προκύψει διάφορα ζητήματα και προβλήματα που επηρεάζουν την αλυσίδα τροφοδοσίας και μιλάμε δηλαδή για τη χονδρική. Από εκεί, όπως λένε οι εκπρόσωποι του καφέ και γνωστών αλυσίδων της Πάτρας, οι οποίες είναι από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στην Ελλάδα, τα ναύλα για τη μεταφορά ίδιες χωρητικότητας κοντέινερ που φέρνουν στην Ελλάδα και το οποίο ένα κοντέινερ, από ό,τι μας είπαν, χωράει 22 τόνους καφέ, εκεί που το πλήρωναν από την Ινδία $1,900 για να το φέρουν στην Ελλάδα αυτό το φορτίο, πλέον του ζητούνται ποσά που φτάνουν τα 10 και τα $15,000 αναφορτίο. Όλο αυτό η επιβάρυνση, από ό,τι καταλαβαίνεις, δεν είναι δυνατόν να απορροφηθεί από τις ίδιες επιχειρήσεις και κατά κάποιο τρόπο περνάνε τουλάχιστον ένα ποσοστό στην κατανάλωση, με αποτέλεσμα να βλέπουμε και εμείς αυτές τις αυξήσεις στο ποτήρι μας μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, να πούμε ότι υπάρχουν και πολλά προβλήματα. Υπήρξαν και, όπως μας λένε οι εκπρόσωποι του καφέ, προβλήματα στην πορεία στις καλλιέργειες πολλών χωρών. Υπήρξαν δηλαδή περιβαλλοντικά ζητήματα που έπληξαν τις καλλιέργειες, υπήρξε δηλαδή μειωμένη παραγωγή, με αποτέλεσμα εδώ και ένα χρόνο να παρατηρούνται ανατιμήσεις στο Διεθνές Χρηματιστήριο του Καφέ. Και όλα αυτά κάποια στιγμή φτάνουν, όπως είπαμε, και στο ποτήρι μας υπό τη μορφή ανατιμήσεων. Ωστόσο, η εστίαση, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή της Πάτρας, μέχρι στιγμής έχει κρατήσει τις τιμές, Σωτήρη. Ναι, τουλάχιστον έτσι φαίνεται, οι ίδιοι επαγγελματίες εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους ότι μέχρι ένα σημείο μπορούν και αυτοί να ανακόψουν αυτό το κύμα των ανατιμήσεων. Αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για επιχειρήσεις οι οποίες για να επιβιώσουν και να συνεχίσουν να λειτουργούν θα πρέπει να έχουν και ένα περιθώριο κέρδους.
Αν αυτό το περιθώριο εξαλειφθεί, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει λόγο ύπαρξη. Ναι, δεν υπάρχει λόγο ύπαρξη για τι επιχειρήσει αυτέ. Δύσκολο, πολύ θερμό αναμένεται το είναι το ένα σίγουρα δύσκολο σωτήρι. Περιβάλλον στο οποίο καλούνται να κινηθούν αυτέ οι επιχειρήσει και οι οποίε, να θυμίσουμε εδώ, ότι δεν αφορούν μόνο μία επαγγελματική δραστηριότητα. Υπάρχουν και, υπάρχει και κόσμο που εργάζεται σε αυτέ τι επιχειρήσει και από ό,τι έχει καταμετρηθεί η εστίαση. Απασχολεί δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους στην Αχαΐα, γύρω στις 30.000 λένε οι εκτιμήσεις για τα νούμερα της Ελστάτ, και να μην είναι τόσα, σίγουρα είναι πάρα πολλά τα χέρια που δουλεύουν σε αυτές τις επιχειρήσεις και καταλαβαίνεις ότι αν φτάσουμε σε ένα σημείο να αρχίσουν να κλείνουν επιχειρήσεις, να βάζουν λουκέτο λόγω των ανατιμήσεων γιατί δεν μπορούν να αντέξουν όλη αυτή την κατάσταση, αντιλαμβάνεσαι ότι θα έχουμε ευρύτερες συνέπειες σε όλη την οικονομία και την κοινωνία. Θα δούμε λοιπόν, θα τα πούμε και στη συνέχεια, Σωτήρη, το έργο επέκτασης τώρα του βιολογικού καθαρισμού της Πάτρας που θα συνδέσει περιοχές που δεν είναι συνδεδεμένες με τον βιολογικό, επισκέφθηκε σήμερα ο Δημάρχος Πατρέων. Σε έναν χρόνο αναμένεται να ξεκινήσει η διασύνδεση με τις περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στο δίκτυο. Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρούν τα έργα επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού της Πάτρας. Σήμερα το πρωί έκανε αυτοψία στον χώρο ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Βαλετίδης. Βρισκόμαστε εδώ στον χώρο του βιολογικού καθαρισμού. Σήμερα είχαμε μια συνεργασία με τα στελέχη της ΔΕΙΑΠ για να επανεκτιμήσουμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Επειδή το θέμα της αποχέτευσης είναι ένα τεράστιο ζήτημα, είδαμε πώς εξελίσσονται τα έργα. Γνωρίζετε ότι είχαμε κάνει δίκτυο αποχέτευσης αλλά χωρίς αποδέκτη. Εδώ τώρα γίνεται οι εργασίες για να έχουμε και αποδέκτη για τα έργα που έχουν γίνει από την πλευρά του Ρίου και στον Άγιο Βασίλη. Ως εκ τούτου προχωρούν αυτά τα έργα. Ένα χρόνο αναμένεται η ένταξη περιοχών όπως του Αγίου Βασιλείου και του Ουρίου στο σύστημα του βιολογικού. Παράλληλα, βγήκαν από τις συναντήσεις μας μία σειρά ζητημάτων τα οποία έχουν να κάνουν ότι από τις προσωπικό που δεν υπάρχει και το οποίο είναι αναγκαίο, όλο αυτό το οποίο γίνεται το τεράστιο έργο από τη ΔΕΙΑΠ στο ζητήματα ίδρυψης αποχέτευσης γίνεται από ένα υψηλού επίπεδο εργατικό, δυναμικό και επιστημονικό, οι οποίοι όμως σε λίγο καιρό συνταξιδοτούνται. Τέτοια κίνηση που να έχουμε προσωπικό και να μπορεί να αποκτηθεί όλη αυτή η τεχνογνωσία που πρέπει να πούμε ότι είναι οι εργαζόμενοι μας και πληθωρικοί στο τομέα της κατάρτισης, δεν γίνεται και θα πρέπει να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση γιατί αν πάνε τα πράγματα έτσι, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα έχουμε τεράστια προβλήματα. Μεγάλο πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη προσωπικού με αποτέλεσμα εργαζόμενοι με εμπειρία να μην μπορούν να αντικατασταθούν. Θα υποχρεωθούμε να παραδώσουμε αυτόν τον κρίσιμο τομέα στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα που εμείς δεν το θέλουμε και δεν το θέλει και ο πατραϊκός λαός γιατί αυτό σημαίνει πολλαπλασιασμός των χρημάτων τα οποία θα πληρώνει για υπηρεσίες που πρέπει να έχει και θα χαθεί και ο δημόσιος χαρακτήρας ενός κρίσιμου τέτοιου ζητήματος που αφορά τη ζωή μας. Silver Alert έχει σημάνει από το πρωί για την εξαφάνιση του 39χρονου Θύμιου από τον πύργο. Η ιστορία του έχει ευαισθητοποιήσει το Πανελλήνιο. Πάμε στον συνάδελφο Κώστα Γκελντή, είναι μαζί μας. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, από το πρωί έχει σημάνει η Silver Alert για έναν άνθρωπο που τις τελευταίες ημέρες η ζωή του πραγματικά μετατράπηκε σε κόλαση. Όλα ξεκίνησαν, να σας πω, Έφη, πριν από περίπου μία εβδομάδα, όταν κυκλοφόρησε στα social media ένα ερασιτεχνικό βίντεο τραβηγμένο από κάποιους νεαρούς που έδειχναν τον εν λόγω άνδρα να τους κυνηγά με ένα αντικείμενο στο χέρι. Κανείς δεν ήξερε όμως τι κρύβεται, Έφη, πίσω από το συγκεκριμένο βίντεο. Λίγες ημέρες μετά αποκαλύφθηκε ότι τελικά ο συγκεκριμένος άνδρας, ο 39χρονος σήμερα, Θύμιος από τον πύργο, ήταν θύμα και όχι θήτης τελικά αυτού του περιστατικού. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα και από την αρχή. Πώς είναι λοιπόν η ιστορία του? Ακριβώς, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή και να πούμε ότι το 2008 ο συγκεκριμένος άνδρας είχε ένα ατύχημα στην Τρίπολη που ζούσε με τη μηχανή του, είχε πέσει σε κάποιο σίδερο και έτσι έχει χάσει ένα μεγάλο μέρος του προσώπου του, Έφη. Όλα αυτά τα χρόνια ζούσε στις σκιές, δεν είχε ενοχλήσει κανέναν.
Και πριν από μία εβδομάδα περίπου, όπως σας είπα, μια ομάδα νεαρών εντόπισε το σπίτι που είχε βρει καταφύγιο συγκεκριμένος άνδρας στον πύργο. Πήγαινε, κοίταξε ημερώματα η συγκεκριμένη ομάδα και τον παρενοχλούσε πετώντας δυναμητάκια και άλλα αντικείμενα στο σπίτι του. Και έτσι εκείνη το βράδυ, όπως φαίνεται και στο βίντεο που είχαμε εξασφαλίσει, ο Θήμιος βγήκε για να τους κυνηγήσει στην ουσία. Είχε πάει στην αστυνομία την επόμενη μέρα, έφη, και είχε ζητήσει προστασία. Από εκείνη την ημέρα και έπειτα, ο Θήμιος αγνοείται. Όσες προσπάθειες έχουμε κάνει και εμείς να τον εντοπίσουμε μάτια, δεν τον έχουμε βρει κάπου. Έχουμε αναζητήσει τα σπίτια που έμενε τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε επικοινωνήσει με την αστυνομία, αλλά κανείς δεν τον έχει δει και για τον λόγο αυτό βγήκε σήμερα το πρωί Σύμβελ Αλέρτ. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις για το τι μπορεί να έχει συμβεί? Αυτό που απευχόμαστε όλοι είναι τα χειρότερα. Ευχόμαστε να είναι κάπου ζωντανός και απλά να κρύβεται κάπου από τον φόβο του. Το ευχόμαστε όλοι. Το ευχόμαστε όλοι να είναι καλά. Να σε ευχαριστήσω, Κώστα. Καλή συνέχεια. Τώρα πάμε, κυρίες και κύριοι, και πάλι στο συνάδελφο Σωτήρη Παπανδρέου, καθώς στον Δήμο της Πάτρας έφτασε ένας λογαριασμός πραγματικά που προκαλεί ηλεκτροσοκ και αφορά στον φωτισμό της πόλης, Σωτήρη. Ακρίβεια στο ανάγνωσμα συνέχεια, Έφη. Το τρίτο μέρος του σημερινού ρεπορτάζ αφορά το Δήμο Πατρέων και το δημοτικό ηλεκτροφωτισμό. Τον φωτισμό που έχουμε δηλαδή στους δρόμους της Πάτρας και στον εξωφρενικό λογαριασμό που παρέλαβε προημερών ο Δήμος Πατρέων και ο οποίος κάποια στιγμή θα μεταφερθεί και στους λογαριασμούς τους δικούς μας υπό μορφή δημοτικών τελών. Είχαμε λοιπόν το συνολικό ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για το διάστημα Δεκέμβριος 21-Απρίλιος 22, μέχρι και τον προηγούμενο μήνα δηλαδή, μία περίοδος 4 μηνών, όταν το αντίστοιχο τετράμινο του 2021, 2021 δηλαδή, είχαμε ένα λογαριασμό ύψους 1,4 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε δηλαδή πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ επιβάρυνση στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος για τον οδοφωτισμό, το δημοτικό οδοφωτισμό. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό το ποσό τουλάχιστον ρίχνει στα βράχια μέχρι στιγμής τον προϋπολογισμό του Δήμου Πατρέων. Μιλάμε για τετράμινο, έτσι, δεν μιλάμε για χρόνο, για έτος. Αντιλαμβάνεσαι ότι στο τέλος της χρονιάς ο λογαριασμός θα μαζευτεί αρκετά εκατομμύρια ευρώ, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι μέχρι στιγμής έχουμε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ στο τετράμινο, θα περιμένουμε πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ θεωρητικά αναλογικά, έτσι, αν το κάνουμε μια προέκταση σε ολόκληρη τη χρονιά. Αυτό πώς το αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή, Σωτήρη? Κοίταξε, ο Δήμος Πατρέων βαδίζει, θα λέγαμε, στα χνάρια της πολιτικής τοποθέτησής του που ακολουθεί εδώ και χρόνια, ότι δεν επιθυμεί και δεν επιδιώκει να μεταφέρει αυτά τα πρόσθετα κόστη στις τσέπες των δημοτών. Βέβαια, εδώ μιλάμε για ένα υπέρογκο κόστος, επιπλέον κόστος, το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα το καλύψει ο Δήμος Πατρέων. Συνήθως, σε αυτές τις περιπτώσεις, η Δημοτική Αρχή επικαλείται την ανάγκη παρέμβασης του κρατικού κορβανά, του κρατικού προϋπολογισμού, για την κάλυψη των εξόδων, των πρόσθετων αυτών εξόδων, με κάποια επιπλέον χρηματοδότηση. Ωστόσο, προς είναι απόφευκτο το γεγονός να δούμε στα δημοτικά τέλη. Γιατί έτσι το είπε στην αρχή, ότι θα τα δούμε και εμείς. Διαφορετικά. Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή θα επιλέξει ο Δήμος Πατρέων να μεταφέρει αυτό το κόστος στους λογαριασμούς και στα δημοτικά τέλη. Θα φτάσουν κάποια στιγμή δηλαδή και σε εμάς μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Είτε θα επιλέξει να δημιουργήσει ή να διευρύνει την μαύρη τρύπα στο Δημοτικό Ταμείο, το έλλειμμα δηλαδή του Δημοτικού Ταμείου, και να μεταθέσει την αποπληρωμή αυτής του ελλείμματος χρονικά, κάποια άλλη χρονική στιγμή, για να αποφύγει προς το παρόν το οποιοδήποτε πολιτικό κόστος ή το οικονομικό κόστος, θα λέγαμε. Μάλιστα. Έτσι. Θα όλα αυτά λοιπόν είναι θέμα πολιτικών αποφάσεων. Εδώ όμως να σου πω, Έφη, ότι το πρόβλημα αυτό δεν αφορά μόνο το Δήμο Πατρέων, αφορά όλους τους δήμους και τις δημοτικές επιχειρήσεις. Για το ζήτημα αυτό υπήρξε ειδική συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων πριν από 2-3 μήνες, από όσο θυμάμαι, και εκεί η εκτίμηση που είχε διατυπωθεί εκ μέρους των εκπροσώπων των ΟΤΑ
για το πρόσθετο κόστος που έρχεται για τα ταμεία των Δήμων από αυτή την εκτείναξη του κόστους ενέργειας υπολογίζεται στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Καταλαβαίνεις ότι 1 δισεκατομμύριο ευρώ δεν είναι εύκολο να καλυφθεί και από τον κρατικό προϋπολογισμό. Μιλάμε για μεγάλη... Υπάρχει, είναι ορατός ο κίνδυνος για blackout, Σωτήρη? Ή blackout στους στήλους και στις κολόνες ρεύματος στους οδοφωτισμούς ή blackout στα ταμεία των Δήμων. Μάλιστα. Ένα από τα δύο σίγουρα θα γίνει. Κάποιο blackout θα δούμε, θα έχουμε. Ποια θα είναι η πολιτική απόφαση των Δημάρχων. Θα δούμε λοιπόν. Να σε ευχαριστήσω, Σωτήρη. Όλα έτοιμα για τις ισοκομματικές κάλπες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Προσκλητήριο προς τους προοδευτικούς και δημοκρατικούς πολίτες να προσέλθουν στην ισοκομματική κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ την ερχόμενη Κυριακή. Απίφθινε για ακόμη μια φορά ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας, καλώντας όλους να στείλουν ένα μήνυμα για την επόμενη μέρα. Πάμε να μιλήσουμε αμέσως τώρα με την κυρία Μαρία Αντίπα, μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα. Κυρία Αντίπα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Όλα έτοιμα λοιπόν για τις κάλπες της Κυριακής. Ο κύριος Τσίπρας ζητάει την συμμετοχή όλων των δημοκρατικών πολιτών. Τελικά το μεγάλο στοίχημα είναι σε αυτήν την διαδικασία, κυρία Αντίπα, η μεγάλη συμμετοχή. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε και εσωκομματικές εκλογές για Κεντρική Επιτροπή, όπου ψηφίζουν τα παλιά μας μέλη, αυτοί δηλαδή που ήταν μέλη μας μέχρι 21 Τρίτου, και έχουμε φυσικά και τις εκλογές για τον Πρόεδρο, όπου εκεί καλούμε να ψηφίσουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι μας στήριξαν και μας στηρίζουν χρόνια και να γίνουν μέλη του κόμματος, γιατί η ψηφοφορία απαιτεί να γίνεις και μέλος του κόμματος όταν πρόκειται να ψηφίσεις για τον Πρόεδρο. Όπως πιστεύουμε ότι θα έχουμε μεγάλη συμμετοχή εξαιτίας του ότι οι άνθρωποι σήμερα βρίσκονται σε μια φοβερά δύσκολη φάση. Στηρίζουν τις ελπίδες τους στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να μπορέσει αυτή η κυβέρνηση, η οποία έχει φέρει την καταστροφή κυριολεκτικά, να φύγει από τη μέση. Με αυτούς τους ανθρώπους μαζί θα πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα ένα κίνημα στην προσπάθειά μας να ανατρέψουμε αυτή την κυβέρνηση όσο το δυνατόν νωρίτερα, πριν μας οδηγήσει στο πλήρες χείλος της καταστροφής, όπως έκαναν το 2015, όπου βγήκε η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπορούσαμε, δεν αφήσανε χρήματα για να πληρώσουμε ούτε συντάξεις. Πραγματικά πιστεύω ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα που κάνουμε. Δεν έχουμε βάλει κάποιους στόχους εμείς, γιατί ξέρετε, δεν είναι όποιος περνάει απ' έξω μπαίνει και ψηφίζει. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ΣΥΡΙΖΑ, μας στηρίζουν χρόνια ολόκληρα και νομίζω ότι θα εξακολουθήσουν να μας στηρίζουν. Έχουμε πολλά εκλογικά κέντρα, για να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Στην Πάτρα έχουμε εκλογικά κέντρα και στο δεύτερο γυμνάσιο, στην Τριωναβάρχων, και στον Αγιαλέξη, στο πρώτο έκτο δημοτικό, και στο 33ο δημοτικό επάνω, στην Ακροτηρίου. Έχουμε Ρίο, έχουμε Δεμένικα, έχουμε παραλία. Ο κόσμος που θα έρθει να ψηφίσει πιστεύουμε ότι δεν θα ταλαιπωρηθεί, γι' αυτό και έχουμε πάρα πολλά εκλογικά κέντρα. Βασίζεται αυτή την πεποίθηση και την ελπίδα για μεγάλη συμμετοχή, κυρία Αντίπα, και εξαιτίας της μεγάλης συμμετοχής που είδαμε στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Βλέπετε... Όχι, καμία σχέση το ένα με το άλλο. Στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, από ό,τι τουλάχιστον έχουμε πληροφορηθεί, πάλι υπήρχε η ίδια διαδικασία, δηλαδή όποιος θέλει μπαίνει και ψηφίζει. Σε εμάς υπάρχει κατάλογος ηλεκτρονικός μελών που δεν μπορεί κάποιος να διπλοψηφίσει πουθενά, και αυτός ο οποίος γράφεται μπαίνει σε ηλεκτρονικό κατάλογο, πάλι δεν υπάρχουν δυνατότητες διπλοψηφίας και τέτοια. Είναι πάρα πολύ έγκυρες οι εκλογές μας. Δεν είναι όποιος θέλει μπαίνει, πηγαίνει σε ένα, δύο, τρία εκλογικά κέντρα και ψηφίζει. Είναι μια εκλογική διαδικασία που εμείς θεωρούμε ότι θα είναι μια γιορτή δημοκρατίας για την πόλη μας και για την Ελλάδα, και από την άλλη μεριά είναι με εχέγγυα εκλογική διαδικασία τέτοια
που δεν θα δημιουργηθεί το οποιοδήποτε πρόβλημα, όπως ακούσαμε από το Κινάλ, παρετούνταν πρόεδροι εφορευτικών επιτροπών και διάφορα πράγματα. Ναι. Εμείς δεν θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Όχι, γιατί δεν θέλω ούτε να συγκρίνω τις δύο διαδικασίες, κυρία Ντύπα, και προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Εγώ σας ρωτάω ότι αν και η μεγάλη συμμετοχή που είδαμε στην εκλογική διαδικασία του ΠΑΣΟΚ δείχνει και, δίνει και περνάει ως μήνυμα ότι οι πολίτες θέλουν να επανέλθουν στο πολιτικό γίγνεσθε και να είναι ενεργά μέλη αυτής του πολιτικού σκηνικού. Σε αυτό που λέτε ρωτάω. Νομίζω ότι έχετε δίκιο. Πιστεύω ότι και αυτή η διαδικασία, όπως και η διαδικασία με το ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά, νομίζω ότι δείχνει ότι ο κόσμος θέλει να σηκωθεί από τον καναπέ του. Αυτό δηλαδή το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί επί 2-2,5 χρόνια τώρα, όπου οι άνθρωποι ζούσαν μέσα σε ένα καθεστώς φόβου εξαιτίας του COVID βέβαια και όλα τα υπόλοιπα, νομίζω ότι έχουν ενεργοποιήσει σήμερα οι καταστάσεις, αυτά που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους, η ακρίβεια, το ρεύμα, όλες αυτές οι ιστορίες, οι ατασταλίες της κυβέρνησης, αυτό που έχουμε δει, δηλαδή όλα αυτά τα Golden Boys και όλες αυτές τις ιστορίες, πιστεύω ότι έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα στον κόσμο να θέλει αυτός ο κόσμος να γυρίσει πραγματικά σε αυτό που λέμε πολιτική και να δει ότι πρέπει κάτι να κάνω έτσι ώστε να βρεθεί μία λύση για τη χώρα μου, για τον εαυτό μου, για τα παιδιά μου. Έχουν αρχίσει και το σκέφτονται πάρα πολύ έντονα. Ποιο θα είναι το μήνυμα για την επόμενη μέρα, για την επόμενη μέρα για την οποία αρκετές φορές έχει μιλήσει και ο κύριος Τσίπρας? Πιστεύω ότι το μήνυμα θα είναι ένα και μοναδικό. Να φύγουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Και όλα αυτά τα οποία υφιστάμεθα σήμερα, με την ψήφο μας την Κυριακή να τους το γυρίσουμε πίσω αυτό το λογαριασμό, τον ασήκωτο που έχουν υποστεί οι οικογένειες, πρέπει να τους γυρίσουμε πίσω το λογαριασμό. Αυτό θεωρώ ότι θα είναι το μήνυμα και η αρχή ουσιαστικά ενός κινήματος το οποίο θα οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία στο να αποφασίσει επιτέλους εκλογές πριν καταστρέψει πλήρως τον τόπο. Πάντως, σε δημοσκοπικά πάντα, κυρία Ντύπα, εμένα έχει μειωθεί η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Παρά όμως τις δυσκολίες και τα προβλήματα, βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να έχει προβάδισμα. Αυτό κοιτάξτε, αυτό, εντάξει, οι δημοσκοπήσεις λένε είναι η εικόνα της στιγμής και τα λοιπά. Εγώ θα σας πω ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις, και το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια, θα πέσουν πλήρως έξω, όπως πέσανε και όλες τις προηγούμενες φορές. Τουλάχιστον όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, οι δημοσκοπήσεις έχουν πέσει τελείως έξω. Σκεφτείτε ότι παραμονές εκλογών του 19 μας δίνανε 22% και πήραμε 32%. Σκεφτείτε ότι το Σεπτέμβρη του 15 μας δίνανε 8 μονάδες πίσω διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία και βγήκε πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέω ότι ειλικρινά, με αυτό το κλίμα που εγώ εισπράττω από τον κόσμο και που βλέπω, δεν θα έχει καμία σχέση η κάλπη των εκλογών με αυτό που φαίνεται σήμερα στις δημοσκοπήσεις. Τι ώρα θα ξεκινήσει η διαδικασία, κυρία Ντύπα? Η διαδικασία είναι από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Σε όλα τα εκλογικά μας κέντρα. Και πραγματικά καλό τον κόσμο να έρθει και πιστεύω ότι δεν θα ταλαιπωρηθεί με τον τρόπο που ταλαιπωρήθηκαν άλλοι, ας πούμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά εκλογικά κέντρα. Είναι 40 στο νομό Αχαΐας, να φανταστείτε. Είναι πολλά τα εκλογικά κέντρα. Να σας ευχαριστήσω. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή η σημερινή και με αφορμή τον εορτασμό της υγειονομικής του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας επεσήμαναν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σήμερα. Μεγάλο πρόβλημα η υποστελέχωση με συνέπεια οι οφειλές σε ρεπό να πλησιάζουν τις 28.000.
Να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα της υποστελέχασης του νοσοκομείου, ζητούν οι εργαζόμενοι στο Άγιος Ανδρέας, με αφορμή το σημερινό εορτασμό της ημέρας του νοσηλευτού. 12 Μαΐου είναι η παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών. Για εμάς δεν είναι γιορτή, ούτε ήταν, ούτε και θα είναι. Είναι η ημέρα διεκδίκησης και αγώνα. Εφέτος το σύνθημά μας είναι ότι η επαρκή στελέχωση, η ασφαλή στελέχωση με νοσηλευτές για να έχουμε ασφαλή νοσηλευτική φροντίδα στους ασθενείς. Τα προβλήματα της υποστελέχωσης είναι τεράστια. Οι νοσηλευτές στο νοσοκομείο μας, στον Άγιο Ανδρέα, οφείλονται 28.000 ημέρες άδειας που δεν έχουν δοθεί. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το προσωπικό είναι πάρα πολύ κουρασμένο και δεν μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες αυτές που αρμόζουν και ασφαλείς στους ασθενείς. Τονίζεται επίσης ότι οι προσλήψεις αφορούν την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς. Κρούμε το γκόδωνα του κινδύνου η πολιτεία και η διοίκηση να σκύψει πάνω σε αυτό το πρόβλημα, γιατί δεν είναι πρόβλημα δικό μας. Εμείς τι ζητάμε? Ζητάμε ασφαλή αριθμό νοσηλευτών, ανακλίνη, έτσι ώστε να είναι οι συνθήκες εργασίας ασφαλείς και η ποιότητα η παρεχόμενη στους πολίτες να είναι ασφαλής. Η κυβέρνηση πριν 2 χρόνια αποκαλούσε ήρωες τους νοσηλευτές. Όμως, όπως τονίζουν οι ίδιοι, αυτό που έκαναν ήταν το αυτονόητο. Πριν 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε η πανδημία, οι νοσηλευτές ηρωποιήθηκαν. Μας χειροκρότησαν από τα μπαλκόνια ως ήρωες. Εμείς λέμε ότι δεν είμαστε ήρωες, ούτε αισθανόμαστε ήρωες. Είμαστε σκληρά εργαζόμενοι που αυτό που προσφέρουμε το προσφέραμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το αφουγκράστηκε η κοινωνία, αλλά δυστυχώς η πολιτεία δεν το έχει αφουγκραστεί. Τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι η υποστελέχωση. Πάντως, η έλλειψη προσωπικού είναι ένα διαρκές πρόβλημα που κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει ενσκύψει για να λύσει. Δυστυχώς και ο φετινός εορτασμός της παγκόσμιας αυτής της ημέρας βρίσκει το νοσηλευτικό κλάδο να ζει και να εργάζεται κάτω από τις πιο αντίξωες συνθήκες. Αντίξωες συνθήκες που ξεκινούν από τα μεγάλα κενά, τα τεράστια κενά που έχουμε, 22.000 περίπου πανελλαδικά, 350 και πλέον σε επίπεδο νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, κενά που αναγκάζουν τους νοσηλευτές να δουλεύουν υπερεντατικοποιημένοι, και αυτό φαίνεται από τις τεράστιες οφειλές που υπάρχουν σε ρεπό και άδειες που σε ό,τι αφορά το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας ξεπερνούν τις 28.000 ημέρες. Όσο για τα αιτήματα των εργαζομένων, αυτά είναι... Δηλαδή την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγινά, τις καλύτερες συνθήκες δουλειάς, τους καλύτερους μισθούς, δεδομένου ότι οι νοσηλευτές έχουν το ίδιο ακριβώς μισθολόγιο με αυτό που έχουν και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, και βεβαίως τους βρίσκει να διεκδικούν τον ενιαίο νοσηλευτικό κλάδο και την διαδικασία εκείνη, τη ρύθμιση εκείνη της κατάταξής τους στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, στην ΠΕ κατηγορία. Για το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη. Για τα υπερκέρδη 1,5 δις των εταιριών ρεύματος στις δικές μου πλάτες. 15 Μαΐου. Ψηφίζουμε όλοι. Τους στέλνουμε πίσω το λογαριασμό. Για το νίκη που δεν μπορώ να πληρώσω, για τη δουλειά που δεν βρίσκω, για τα πανεπιστήμια που έκλεισαν, για τις business, για τις λίστες, για τις λαμογές, για τα κλεφτόδεντρα. Γιατί δεν με νιώθεις. 15 Μαΐου. Ψηφίζουμε όλοι. Τους στέλνουμε πίσω το λογαριασμό. Για το μισθό που δεν φτάνει, για το καρότσι που δεν γεμίζει, για το μεγαλύτερο πληθωρισμό εδώ και 25 χρόνια. 15 Μαΐου. Ψηφίζουμε όλοι. Τους στέλνουμε πίσω το λογαριασμό. Παιδική κατασκήνωση Summer Fun. Ένας τόπος ξυγνιασιάς όπου τα παιδιά παίζουν, τραγουδούν, χορεύουν, αθλούνται και μαθαίνουν. Σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις. Με ασφαλή κτίρια για τη διαμονή, τη φιλοξενία και την ψυχαγωγία των παιδιών. Συνεργασία με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΟΕΔ. Κάντε την κράτησή σας τώρα. Summer Fun. Το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι σας περιμένει. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.